πέναλτι του Μπλάνκο στο 84 και στις καθυστερήσεις ένα σούτ του Σαρμιέντο που κοντράρει και πάνω στο Ζουράφσκι και πηγαίνει στα δίχτυα για το ισόπαλο 1-1. Με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ έχασε τους πρώτους βαθμούς ως γηπεδούχος στην έδρα της, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι η Λάρισα, μακριά από το Αλκαζάρ, δεν έχει χάσει παιχνίδι ακόμη. Έχει μια νίκη και δύο ισοπαλίες. Πάμε να δούμε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα σε ένα μάτς που είχε και την ιδιαιτερότητα της παρουσίας στον πάγκο της ΑΕΚ του Γιώργου Δόνη κόντρα στην ομάδα την οποία καθοδηγούσε τα προηγούμενα δύο χρόνια. Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι ανάμεσα στη γηπεδούχο ΑΕΚ και στη φιλοξενούμενη Λάρισα στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Και τώρα Κυριακίδης που αποφεύγει τον Μπασινά. Ψάξε τον Ζουράφσκι να βρει, αλλά δεν τον είδε καλά στην περιοχή. Η Λάρισα τώρα με ένα μακρινό σουτ. Μπάλα φεύγει out από τον Πάρα στο 6. Ξανά το ίδιο σκηνικό με την μπάλα κοντά στο κόρνερ αλλά σε πλάγιο. Ο Μπλάνκο γυρίζει επικίνδυνα, ο Σκόκο την κεφαλιά, εύκολα ο Κοτσόλης. Βενετίδης, Σαρμιέντο με χώρο, τρέχει ο Κουτρουμάνος να καλύψει. Δοκίμασε στο Σαρμιέντο, δοκάρι στο 26, μεγάλη ευκαιρία για τη Λάρισα. Πελετιέρη. Έφυγε έναν, έβγαλε καλά την μπάλα στον Μπλάνκο, αυτός γυρίζει, όχι, στα χέρια του Κοτσόλη. Χάνει ο Βενετίδης, παίρνει ο Μπασινάς. Με τη μία ανοίγει στον Μπλάνκο, τον καταδιώκει και ο Κότσιος, γυρίζει ο Μπλάνκο, ο Τζεμπούρ, ο Κοτσόλης διώχνει στο 39. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ στο παιχνίδι. Πελετιέρη, Πλιάτσικας, ξανά ο Πελετιέρη, Σκόκο που έχει χώρο για σουτ, το δοκίμασε ψηλά. Ο Πάρα τρέχει από την πίεση του Αλεξόπουλου, Κυριάκος, νέα σέντρα, ευκαιρία εδώ η κεφαλιά στα χέρια του Σάχα από το Σαρμιέντο στο 40. Επί τον Μπλάνκο μόνο μέσα στην περιοχή, πέρασε ο Τζεμπούρ από τον Κότσιο, θέλει να μπει και μέσα στην περιοχή. Χαμηλά ο Κότσιος, τον βρίσκει. Ο Κουάκος έχει δώσει κόρνερ. Ο Γεωργέας που έρχεται, καλή προσποίησή του, σηκώνει στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μπλάνκο την κεφαλιά, out. Θέλεσε και γρήγορα το πλάγιο, ο Σκόκο γύρισε. Αλλά ο Μπλάνκο δεν μπόρεσε να σουτάρει στο 60. Κρατάει ο Πάρα και ο Σαρμιέντο που ανοίγει στο Βενετίδη. Τρέχει ο Κουτρομάνος να καλύψει. Ο Βενετίδης γυρίζει το σουτ, μαζεύει ο Σάχα. Σκόκο. Συγκλίνει για να κάνει το σουτ. Την μπάλα κοντράρει. Ο Πελετιέρη, ευκαιρία για την ΑΕΚ. Καθυστέρησε να κάνει το σουτ. Ο Κοτσόλης διώχνει. Χάνεται μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 62. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ο Ζορμπάς ένα σουτ έξω. Το Σκόκο θέλει να βρουν ο Δόνης παίκτης ΑΕΚ. Κουτρομάνος κέρδισε μια-δύο κόντρες. Ο Καφές θέλει να γυρίσει. Πέφτει μέσα στην περιοχή. Αφήνει ο Κάκος το παιχνίδι να συνεχιστεί και διώχνει ο Ικλέσιας. Να δούμε εδώ στο γύρισμα που κάνει. Υπάρχει κάτι. Βέβαια υπάρχει κάτι. Του παίρνει, του μαζεύει το πόδι ο Κότσιος. Σκόκο που ανέβηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Δοκιμάζει από μακριά στην ευθεία του Κοτσόλη. Σκόκο, Μπλάνκο, πέφτει. Ο Κάκος πάει στο πέναλτι, στο 82. Ξανά εδώ η φάση. Με τον Μπλάνκο, περισσότερο μόνος του έχω την αίσθηση, πέφτει εδώ. Βάζει το πόδι εκεί ο Κότσιος, αλλά ο Μπλάνκο το κερδίζει, καθαρά το πέναλτι. Για να δούμε, λίγα μέτρα φορά από τον Μπλάνκο. Εκτελεί στα δίχτυα, 1-0 για την ΑΕΚ. Εδώ και η αντίδραση του Νικολαίδη, ανακούφιση ασφαλώς. Στον κόσμο από το γκολ του Μπλάνκο 7 λεπτά πριν από το τέλος. ΑΕΚ Λάρισα 1-0. Εδώ ξανά. Πέσε από την άλλη γωνία ο Κοτσόλης. Μπλάνκο το έστειλε ακριβώς στη γωνία. Κοντά στο αριστερό δοκάρι. Μπλάνκο. Μια παλιά για το Σκόκο.
που έχει το χώρο, φέρνει στο δεξί, κάνει και το σούτ, με τα πόδια ο Κοτσόλης διώχνει στο 89. Μια δυνατή σέντρα προς την περιοχή, ο Τσίγκας γυρίζει. Ο Αλεξόπουλος, το σούτ από το Σαρμιέντο, η μπάλα κόντρα, καταλήγει στα δίχτυα. Η σοφάριση για τη Λάρισα στις καθυστερήσεις. Από το σούτ του Σαρμιέντο έπεσε ο Σάχα, αλλά η μπάλα είχε κοντράρει κάπου και κατέληξε στο βάθος της εστίας του. 1-1. Εδώ ξανά όλη η φάση, το γύρισμα από τον Τζίγκα. Ο Αλεξόπουλος που προσπαθεί να διώξει το σούτ από το Σαρμιέντο. Μπάλα βρίσκει κάπου, αλλάζει τροχιά και καταλήγει στο βάθος της εστίας του Σάχα. Και με αυτόν τον τρόπο η Λάρισα φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Πάρα δοκιμάζει, ο Σάχα μαζεύει. Ο Αλεξόπουλος με το κεφάλι, ο Πελετιέρη όπως όπως. Και το ίδιο βέβαια κάνει και ο Ιγκλέσιας, οι μένες προσπαθούν να στείλουν την μπάλα από εδώ, οι άλλοι από εκεί. Τέλος από τον Κάκο. ΑΕΚ Λάρισα 1-1. Νομίζω ότι έγινε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, το οποίο είχε δύο όψεις. Στον πρώτο ημίχρονο ήμασταν εμείς η ομάδα που κυριάρχησε μέσα στο γήπεδο.